απόψεων για διάφορα θέματα και εν ώψη του δεύτερου γύρου, αλλά και ευρύτερα. Παρά τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχουμε σε ορισμένα ζητήματα, έχω μια τεράστια εκτίμηση και συμπάθεια προς τον Γιώργο, ο οποίος πραγματικά και σε αυτήν την εκστρατεία έδειξε το υψηλό του ήθος, τη συνέπεια του και βελτίωσε πραγματικά πάρα πολύ τον πολιτικό λόγο στον τόπο μας. Τον συγχαίρω για όλη του την προσπάθεια και τον παρακαλώ επίσης να όσο μπορεί να σκέφτεται και στο μέλλον το πόσο μπορεί και πώς μπορεί να συνεισφέρει για το καλό του τόπου μας. Να πω ότι συζητήσαμε κυρίως το Κυπριακό, λόγω και της εμπλοκής του κυρίου Μαυρογιάννη στη διαδρομή του χρόνου. Σημειώνω και εγώ βεβαίως τη διαφορά απόψεων, αν και ο διάλογος έγινε βεβαίως με πολιτισμένους όρους και με αμοιβαία κατανόηση. Έθεσα ξανά το ζήτημα των εγγράφων της διαπραγμάτευσης από το 2013 μέχρι το 2017, έγγραφα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα για να έχουν οι πολίτες μια πλήρη εικόνα. Υπήρξε μια καταρχήν κατανόηση και θετική στάση από τον κύριο Μαυρογιάννη, την οποία καταγράφω. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πολύ χρήσιμη ανταλλαγή σκέψεων και ευχαριστώ τον κύριο Μαυρογιάννη για αυτό.